Έχουμε τον αντιπρόεδρο του Ολυμπιακού Βάρη, τον κύριο Δεσύπρη. Κύριε Δεσύπρη, συγχαρητήρια για την επιτυχία της ομάδας σας φέτος. Μια δύσκολη χρονιά, περίεργη, η οποία είναι, έρχεται στη συνέχεια της περσινής με τον κορονοϊό και όλα αυτά, με ό,τι συνεπάγονταν όλο αυτό. Ένα σχόλιο έτσι για την όλη χρονιά και την επιτυχία σας φέτος. Ήταν όντως, όπως το είπατε, ήταν μια δύσκολη χρονιά. Υπήρχαν πολλές καλές ομάδες. Εμείς από αυτή τη περίοδο είχαμε πει ότι πάμε να χτυπήσουμε την άνοδο και ότι πάρουμε. Ανεβήκαμε, οι στόχοι μας ήταν αυτοί. Και του χρόνου θα είμαστε σε μια μεγάλη κατηγορία, η οποία θα δούμε τι θα κάνουμε. Περιμένουμε την έκθεση του προπονητή, να δούμε πώς θα κάνουμε, ποιοι παίκτες θα φύγουν, τι θέσεις χρειάζεται για να πάρουμε παίκτες, να δούμε πώς θα πάμε. Σαφώς ο προπονητής έχει και τον πρώτο λόγο και είναι και κάτι που ρώτησα και πριν και τον αρχηγό της ομάδας. Θεωρείτε ότι ο Ολυμπιακός Βάρης έχει τα φόντα να πρωταγωνιστήσει του χρόνου και στην Α? Κοιτάξτε να δείτε, όλες οι ομάδες όταν παίζουν θέλουν να κερδίσουν. Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε προσγειωμένοι. Μέσα σε δύο χρονιές ανεβήκαμε δύο κατηγορίες, παιχτικός. Αυτό δείχνει ότι έχουμε κάνει μια καλή δουλειά. Θα πάμε να πάρουμε μια καλή θέση. Ας μην κοροϊδευόμαστε, η Α κατηγορία είναι πολύ δύσκολη κατηγορία, που έχουν πολλές καλές ομάδες. Θα προσπαθήσουμε με κάποιες μεταγραφές, οι οποίες θα γίνουν, να πάμε καλά. Δεν είπα ότι θα πρωταγωνιστήσουμε, να πάμε καλά. Πάντως θέλω να δώσω συγχαρητήρια στις ομάδες, όπως τον Κεραυνό Κερατέας, ο οποίος είναι ένα φίλο σωματείο, που για την άνοδο, όπως και αυτός σε δύο χρόνια ανέβηκε κατηγορία. Ένα μεγάλο μπράβο στη Βουλιαχμένη, γιατί πήγε πάρα πολύ καλά. Και μέσα από τώρα το κανάλι θέλω να ευχαριστήσω τον Γιώργο τον Μπουργάνη, τον Γενικό Αρχηγό, ο οποίος ήταν φέτος, ήταν τα πάντα για την ομάδα. Ήταν από έφορος, από Γενικός Αρχηγός, από τα πάντα. Ήταν εκείνος ο οποίος χωρίς αυτόν δεν θα είχαμε φτάσει στους στόχους μας. Εγώ λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων και διαφορά ήμουν λίγο μακριά από την ομάδα, αλλά ο Γιώργος ο Μπουργάνης ήταν εκείνος ο οποίος του αξίζει αυτή η άνοδος.